Ένας πίνακας ζωγραφικής παίρνει τρισδιάστατη μορφή. Και βλέπουμε τη Δέσποινα Μαραντίδου δίπλα, αν δεν κάνω λάθος, στον ακάνθινο Στέφανο του Καραβάτζο. Δέσποινα, διόρθωσέ με, γιατί δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι πέτυχε αυτή η διαφορετική οπτική στην τέχνη. Είναι πραγματικά φοβερό να μπορείς να αγγίξεις και να αισθανθείς τα πρόσωπα από έναν πίνακα και μάλιστα πολύ γνωστό ζωγράφων. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον Θωμά Δανάτσα, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζούμε, πως έκτισε δηλαδή, φτάνοντας στις τρισδιάστατες φιγούρες, πως το εμπνεύστηκε και πως έφτασε σε αυτή την έκθεση που την ονομάζουμε ψηφιακή γλυπτική. Και πολύ καλός νομίζω, σωστός ο τίτλος. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και από Γεια μένα. Σας. Η έμπνευση ήρθε όταν δημιούργησα τα μοντέλα σε μια πτυχιακή που έχω κάνει για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα μεταπτυχιακό το οποίο συμμετείχα. Η ιδέα ήταν να δημιουργήσω τρισδιάστατα μοντέλα βασισμένα σε πίνακες ζωγραφικής, έτσι ώστε να δώσουμε δυνατότητα σε άτομα, σε όλους μας, να έχουμε μια διαφορετική οπτική από αυτή την οποία βλέπουμε στους πίνακες. Και πριν μας εξηγήσετε, βλέπετε βέβαια τον πίνακα από τον οποίο εμπνεύστηκε για να έχουμε το τριδιάστατο αντικείμενο δίπλα μας. Με ακουστικά εξηγεί στον κόσμο λεπτομέρειες για το έργο, τον καλλιτέχνη, αλλά και για αυτό που κάνατε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και επίσης, με τη δημιουργία των τριδιάστατων μοντέλων, γεννήθηκε και η ιδέα να δώσουμε σε άτομα με οπτική αναπηρία τη δυνατότητα να έρθουν να αγγίξουν τα μοντέλα και με την ακουστική περιγραφή να έχουν μια Κύριε πολύ Δανάτσα, καλύτερη πείτε μας για αυτή την εμπειρία που απεικονίζεται στους Το πίνακες. Έζησαν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό ήρθαν και άγγιξαν το 3D αυτό. Τι σας είπαν, θέλουμε να ακούσουμε. Πριν από λίγο, Κατερίνα, ήταν πολύ εντυπωσιακό και μεταφέρτε, λέει η Κατερίνα, δεν ακούτε μάλλον. Δεν έχετε επιστροφή. Πες το εσύ, Δέσποινα. Λέει, την εμπειρία αυτή που ζήσατε. Ναι, πριν από λίγο ήρθε ένα σχολείο. Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι. Και δεν έχει να κάνει. Είδαμε και πολύ κόσμο να έρχεται ήδη. Ένας κύριος περιηγείται στην άλλη θεματική. Περπατήστε και λίγο μαζί μου. Τι νιώσατε από αυτή την εμπειρία, δηλαδή τι ζήσατε μέσα από αυτό το κομμάτι που παρουσιάζετε, δίνοντας τη δυνατότητα μάλλον σε παιδιά με οπτική αναπηρία, σε κόσμο να έρθει κοντά σε αυτή τη διαφορετική τέχνη που η τεχνολογία βοηθά. Ναι, είναι μια εμπειρία η οποία, από ό,τι κατάλαβα και από το feedback που πήρα και από τον κόσμο, αρέσει πάρα πολύ, δίνει μια διαφορετική οπτική στους πίνακες, σε έργα τέχνης, τα οποία μέχρι χθες απλά βλέπαμε σε έναν καμβά, και άτομα τα οποία έχουν είτε οπτική αναπηρία, είτε ψυχική αναπηρία, μπορούν να αντιληφθούν πολύ, πολύ πιο εύκολα πράγματα τα οποία μέχρι χθες. Πολύ γρήγορα να μας εξηγήσετε, γιατί είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Πρέπει να κλείσουμε, εδώ, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνουμε. Δείξε λίγο και το άλλο κομμάτι της θεματικής, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες. Δύο δηλαδή οι προσπάθειες που γίνανε με τα τρισδιάστατα. Εδώ είδαμε τον. Το Καραβάτσιο είναι αφιερωμένο στο Πάσχα και το. Ο Έλληνας αγωνιστής, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Ελληνική Επανάσταση του 1921. Το είδαμε είναι και αυτό από κοντά. Μπράβο σας, πολύ καλή ιδέα. Εξαιρετική ιδέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.